Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν 13 μήνες, καθυλωμένοι όλοι μας στους τηλεοπτικούς δέκτες και στα έξυπνα κινητά, παρακολουθήσαμε τις πράξεις ενός δράματος, της τραγωδίας των Τεμπών. Την ίδια στιγμή εκατοντάδες οικογένειες ζούσαν πραγματικά συγγενείς επιβατών και εργαζομένων στη μοιραία μας στοιχεία, ζούσαν στιγμές πραγματικά δραματικής αγωνίας προκειμένου να μάθουν τι έχει γίνει με τους δικούς τους. Αρκετοί από αυτούς βίωσαν το απόλυτο δράμα της απώλειας τελικά. Εκείνες ακριβώς οι στιγμές, όπως αποκαλύπτεται πλήρως πλέον και με το σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής, κάποιοι με απόλυτο κινησμό μπαίναν στις πλατφόρμες του ΟΣΕ, γιατί είχαν τη δυνατότητα, παραποιούσαν συνομιλίες και τις πλασάραν με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης στην κοινή γνώμη για να τεκμηριώσουν μια συγκεκριμένη γνώμη, ένα συγκεκριμένο αφήγημα, όπως λέμε. Ακριβώς αυτό που περιέγραψα με λίγα και απλά λόγια είναι η κεντρική ιδέα της πρώτης δυσπιστίας που κατέθεσαν 4 κόμματα της αντιπολίτευσης με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Από μόνο του το γεγονός του κινησμού που αποπνέει όλη αυτή η ενέργεια μαζί με το 1.300.000 υπογραφές που είχαν συλλεγεί ήδη πριν μία εβδομάδα από τους πολίτες, αποτελούν σαφές αιτιολογική βάση για την ενέργειά μας και δεν χρειάζεται, νομίζω, περαιτέρω να αιτιολογήσουμε γιατί κάνουμε αυτή την πρόταση. Ήταν χρέος μας δημοκρατικό να κάνουμε αυτή την πρόταση, να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία. Η κυβέρνηση από τη μεριά της, αμυνόμενη, προέταξε 3 επιχειρήματα και χαίρομαι πολύ για το τρίτο, ειδικά που παραμένει συνέδριο ο κύριος Κέρτσος. Το πρώτο επιχείρημα της κυβέρνησης ήταν η κατηγορία περί συμφερόντων. Από την Αιτζίαν και τα Δωράκια μέχρι το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Από τις τράπεζες με τα υπερκέρδη μέχρι το λιγοπόλιο της ενέργειας. Με κορυφέ βέβαια και άκρως αντιληπτή από όλους τους πολίτες την απαντελή αδυναμία αυτής της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τους μηχανισμούς που οδηγούν στην ακρίβεια ερχόμενοι σε σύγκρουση με συγκεκριμένα συμφέροντα. Όταν ακούμε από την κυβέρνηση τη σημερινή να μας κουνάει το δάχτυλο περί συμφερόντων, λέμε πολύ απλά ότι στο σπίτι του κρεμασμένου κύριε Υπουργέ δεν μιλάνε για σκηνή. Αυτό. Δεν χρειάζεται να μείνω άλλο σε αυτό το ζήτημα των συμφερόντων. Δεύτερη θεωρία που ξετυλίχθηκε ιδιαίτερα εχθές από τον έχοντα το βασικό βάρος των επιχειρημάτων Υπουργό Επικρατείας τον κύριο Βορύδη. Συμφωνούμε, λέει, όλοι σε αυτή την αίθουσα σε 2 διαπιστώσεις. Πρώτον, ότι υπήρξε ανθρώπινο λάθος. Φυσικά συμφωνούμε. Δεν άκουσα κανένα συνάδελφο να αρνείται ότι υπήρξε και λάθος, υπήρξαν και ανθρώπινα λάθη. Δεύτερον, λέει, συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχουν συστημικά προβλήματα διαχρονικά στον ΟΣΕ. Προφανώς συμφωνούμε επίσης όλοι σε αυτό. Παρέλειψε τεχνιέντος και προκλητικά ένα τρίτο σημείο στο οποίο συμφωνούμε επίσης άπαντες και όχι μόνο στην αίθουσα αλλά όλοι οι Έλληνες πολίτες, ότι αν η 717 είχε υλοποιηθεί δεν θα γινόταν ποτέ το ατύχημα, γιατί αφαιρούσε τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους. Τόσο απλό. Εγώ θα κάνω μάλιστα μια υπέρβαση από τη θέση του ΠΑΣΟΚ, την πρόταση του Διευθύντης Εξεταστικής Προανακριτικής Επιτροπής, και θα πω ότι δεν χρειαζόταν καν για μένα το πόρισμα του εισαγγελέα, του Ευρωπαίου εισαγγελέως. Δεν χρειαζόταν καν. Όταν έχεις ένα διαγωνισμό που βγαίνει στον αέρα το φθινόπωρο του 2014 και η σύμβαση τελικά, αφού έχει μεσολαβήσει και η τραγωδία των Τεμπών, φτάνει να υλοποιηθεί
το φθινόπωρο του 15, του, συγγνώμη, του 24, δηλαδή του 23, 9 χρόνια μετά, ακριβώς 9 χρόνια μετά, με 9 χρόνια καθυστέρηση, ακριβώς 9 χρόνια, δεν πρέπει να ψάξει η Βουλή αν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια. Δεν είναι τιμιγορία εσείς της Εξεταστικής Επιτροπής. Είναι πρόταση για να διερευνήσει. Δεν ποινικοποιεί, ούτε στοχοποιεί κανέναν. Αυτό το απλό ζητήσαμε και καταθέσαμε. Και μόνο αυτός ο λόγος, τα 9 χρόνια που έχει να υλοποιηθεί μια σύμβαση, από το φθινόπωρο του 2014 μέχρι το φθινόπωρο του 2023, είναι παρκέστατος λόγος για να συστήσουμε αξιοπρεπώς μια προανακριτική επιτροπή. Τόσο απλά. Και σε αυτό έρχεται βέβαια να συμβάλλει, όπως είπαμε, και η απέτηση ενός 1.300.000 και βέβαια το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τελεία. Ποια άλλα στοιχεία πρέπει να προσκομίσουμε, άργες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Και έρχομαι στο τρίτο επιχείρημα της κυβέρνησης. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, υπονοώντας και εμείς οι υπόλοιποι να κάνουμε τη δουλειά μας. Είπα, χαίρομαι που έμεινε ο κύριος Κέρδο στην αίθουσα, γιατί μιλώντας για ένα προσωπικό οικογενειακό δράμα, στο οποίο προφανώς ο καθένας μας συγκινήθηκε ακούγοντάς τον, μας είπε ότι ως πολιτικός αυτό που στο διατάφτα βγάζει ως συμπέρασμα από αυτό το δράμα είναι τι κάνουμε για την ασφάλεια. Ακριβώς αυτό δεν είπα την κύριε Υπουργέ, τον δρόμο και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση για την υπόθεση σιδηρόδρομο? Τι έχει κάνει η κυβέρνηση για την υπόθεση σιδηρόδρομο από την τραγωδία του Ντεμπόν και μετά? Σε μια περίοδο μάλιστα που η χώρα έχει πρωτοφανή στην ιστορία της την πρόσφατη χρηματοδοτικά μέσα μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να κάνει μια μεγάλη τομή στις μεταφορές, καθιστώντας τον σιδηρόδρομο ένα βασικό μέσο μεταφοράς και όχι από συνάγωγο όπως είναι από τη δεκαετία του 50. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε ότι έχει να στρωθεί γραμμή πλην της διπλής γραμμής Αθηνών Θεσσαλονίκης, έχει να στρωθεί καινούργια γραμμή πριν από τον πόλεμο. Με τα πολεμικά δεν στρώθηκε ένα μέτρο σιδηροδρομικής γραμμής αυτή τη χώρα. Από ό,τι μας λένε οι παλιότεροι, τη δεκαετία του 50, με την παράταξη που, για την οποία τόσους ύμνους ακούσαμε χθες της Νέας Δημοκρατίας και το οποίο είσαι υπερήφανος, κύριε Υπουργέ, που υπηρετείτε εδώ και ένα-δύο χρόνια, τρία, δεν ξέρω πόσα. Ναι. Το μεγαλύτερο ρουσφέτη ήταν μια άδεια φορτηγού δημόσιας χρήσης. Είστε το κόμμα της Ρόδας γενικά. Και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Στο Ταμείο Ανάκαμψης ψάχνουμε να βρούμε ΟΣΕ και δεν βρίσκουν πουθενά. Ας διαβάσω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και να καταθέσω κάτι σε πρακτικά. Ακούστε. Λίγες μέρες πριν τα Τέμπη, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει νέα γραμμή Λεκοζάνης Καλαμπάκας. Το 40 έχει πάει με το πρόγραμμα λίγους μήνες μετά. Επόμενη δεκαετία θα είναι η δεκαετία των μεγάλων σιδηροδρομικών έργων, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Μετά το ατύχημα, ο σιδηρόδρομος είναι το πιο φιλοπεριβαλλοντικό μέσο. Είμαστε πολύ πίσω στην Ευρώπη, αλλά έτσι θα γίνει και στην πατρίδα μας. 14 Μαρτίου, η ανάπτυξη σιδηρόδρομου είναι προσωπικό μου στίχημα. Συνέντευξη στο Σταύρο Θεοδωράκη, πώς θα τα πετύχουμε αυτά που ήδη έχω πει πριν τις εκλογές. Μα, λέει, με αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης, τα πλήρη πρακτικά των δηλώσεων του Πρωθυπουργού τα καταθέτω στα πρακτικά. Ψάχνουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ψάχνουμε να βρούμε και δεν βρίσκουμε τίποτα. Ένα έργο 112 εκατομμύρια ευρώ, σύν τα 180 για την αποκατάσταση ζημιών από τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Τίποτε άλλο. Από συνάγωγο μέσο, ψάχνουμε να βρούμε το πρόγραμμα που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο πριν λίγο. Τρένο δεν υπάρχει πουθενά. Την ώρα που η Ελλάδα, προσέξτε, και στις επιβατικές μεταφορές. Ελάτε. Ναι, με αυτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Και στις επιβατικές μεταφορές. Και στις εμπορευματικές μεταφορές. Είναι ακριβώς στο 1/10 των ποσοστών που έχει κατά μέσο όρο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είστε λοιπόν, η αβελτηρία σας λοιπόν στο ζήτημα του σιδηροδρόμου και η μη αξιοποίηση μιας τέτοιας τραγωδίας σε μια τέτοια κατεύθυνση είναι το δεύτερο μεγάλο έγκλημα των Ντεμπών και έχει υπογραφεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ.